Συνάδελφοι, εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης, να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή παρουσία εδώ σε μια πολύ σημαντική για τα πολιτικά πράγματα του τόπου μας. Θέλουμε μέσω των μέσων που εκπροσωπείτε να δώσουμε ένα πρώτο χαιρετισμό και προς τους συμπατριώτες μας που μας ακούν και βέβαια έχουν μια σχετική αγωνία της οποίας είμαστε αποδέκτες τις τελευταίες ημέρες όσο πλησιάζαμε προς την ημερομηνία της ανακοίνωσης της ιδρυτικής διακήρυξης, δεχθήκαμε πολλά ερωτήματα. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος διαφορά στα ερωτηματικά και βρισκόμαστε στο ξεκίνημα. Ένα ξεκίνημα που θέλουμε την δική σας συνδρομή σε ό,τι έχει να κάνει στη συνεργασία και βέβαια θέλουμε την συμμετοχή του κοακού λαού στον οποίο και απευθυνόμαστε. Και στα επόμενα βήματα η παρουσία μας θα είναι πιο έντονη και πιο εξειδικευμένη. Θα σας διαβάσω μια εισαγωγή, ένα χαιρετισμό πριν δώσω το λόγο και σας παρουσιάσω τα μέλη της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Κίνησης Πολιτών, λέγοντας κάποιες σκέψεις σε μια πραγματικότητα όμως που ζει και το δικό μας το νησί. Όταν δηλαδή ακόμα γύρω μας, στη μικρή κοινωνία της ΚΟΠ, νέοι διπλώνουν τσαλακωμένα τα όνειρά τους σε βαλίτσες, αναζητώντας το μέλλον τους στο εξωτερικό, κάποιοι άλλοι νέοι αποφάσισαν να παραμείνουν, να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να στρατευτούν σε ένα ωραίο και αναγκαίο αγώνα για να αλλάξουν όσο μπορέσουν για τον τόπο μας, όσα πράγματα μπορέσουν, αλλά και για τους ανθρώπους τους. Είναι κατάκτηση, θεωρούμε, για τον τόπο μας η απόφαση αυτών των νέων που σήμερα έχουμε μπροστά μας να ασχοληθούν ενεργά με τα κοινά. Δίνουν ελπίδα στον κάθε πολίτη με την επιθυμία τους να προσφέρουν μέσα σε μια τόσο σκληρή για τη χώρα και το νησί μας οικονομική συγκυρία. Εμπνέουν και άλλους νέους να ακολουθήσουν και να δημιουργήσουν σε συνθήκες κρίσης, συνθήκες ανάπτυξης. Στα χρόνια των μνημονίων, της κρίσης αξιών και θεσμών, συγκροτήθηκε πριν από μερικούς μήνες ένα νέο αυτοδιοικητικό κίνημα, κίνηση, που ακούει στο όνομα Δίεση, έξω από κομμάτικες αγκυλώσεις, αποτελούμενο από εκπροσώπους μιας νέας γενιάς που επιμένει να αντιστέκεται και προτρέπει κάθε συνειδητοποιημένο πολίτη σε δημιουργική και συνθετική δράση, συνδιαμορφώνοντας με τις φρέσκες ιδέες τους και την ακόρεστη δίψα τους ένα νέο πολιτικό τοπίο για το Δήμο της ΚΟΠ. Σε αυτή τη στράτευση, καλούμε κάθε συνδημότη να ενισχύσει με τη συμμετοχή του την κίνηση πολιτών, να προσθέσει και τη δική του φωνή. Η Δίεση δεν ήρθε από το πουθενά. Προέκυψε από την ανάγκη να παρέμβουμε. Για την ενημέρωσή σας τώρα, θα πρέπει να πούμε ότι έχουν ήδη συστηθεί επιτροπές δουλειάς διαμόρφωσης των προγραμματικών μας θέσεων σε επιμέρους τομείς και δράσεις, με ιδιαίτερη βαρύτητα να αναφέρω χαρακτηριστικά τα οικονομικά του Δήμου, την παρακολούθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, οικιστικής ανάπτυξης, κοινωνικής πολιτικής, περιβάλλοντος, τουριστικής πολιτικής, πολιτισμού, αθλητισμού, παιδείας, αντιμετώπισης της καθημερινότητας, με τη συμμετοχή και άλλων στελεχών, αλλά και φίλων του κινήματος της κίνησης που πρόθυμα προσφέρουν. Για την διαμόρφωση του προγράμματος, αλλά και για την καλύτερη προς τα έξω παρουσία μας, έχει εκλεγεί μία εφταμελής οργανωτική γραμματεία, μέρος της οποίας αποτελεί και το πάνελ, οι οποίοι θα σηκώσουν το βάρος του σχεδιασμού και υλοποίησης των στόχων και δράσεών μας που θα παρουσιαστούν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Στο εύλογο ερώτημα για τη δική μου συμμετοχή περιορίζεται της παρούσης σε μια συμβουλευτικού χαρακτήρα σχέση συνεργασίας, συμβάλλοντας και εγώ με τις όποιες δυνάμεις μου στον ωραίο αυτό αγώνα της νέας γενιάς του τόπου μας, με μοναδικό στόχο βέβαια και πάντα μια πορεία νίκης. Λοιπόν, αυτά και ευχαριστώ σε διαφορά στην δική μου την εισαγωγή. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας παρουσιάσω τα μέλη της Επιτροπής Πρωτοβουλίας με αλφαβητική σειρά. Είναι ο Βασίλης Βογιατζής, οικονομολόγος, απόφυτος τμήματος οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι ο Γιάννης Ζερβός, φυσικός και τέος σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας ΚΟ. Η Διονυσία Κασίου, διακοσμήτρια, σκηνοθέτηδα του Θεατρικού Εργαστηρίου Σκηνής Πρώτη, μέλος και του συντονιστικού οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ ΚΟ, γραμματέας της Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικών Θειάσων Αιγαίου. Την Ειρήνη Κουλιανού Χρυσοβαλάντου,
αθλήτρια Στίβου, γνωστή σε όλους μας και για τις διακρίσεις που έχει προσφέρει και τίμησαν το νησί μας. Ο Άγγελος Σταμάτης, καθηγητής μουσικής, ενασχόληση με τον τουρισμό, γραμματέας της ΤΙΜΑΡ, ΚΟΠ και πρώην υποψήφιος βουλευτής. Ο Μπαχατέρ Τακτά, δίπλα μου, ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, απόφοιτος ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Τμήμα Τεχνικών Δικτύων και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η Μαρία Ειρήνη Τσουκάλη, μηχανικός ανακαινήσεων και αποκαταστάσεων κτηρίων ΤΑΦ-Ε. Και ο Χρήστος Χατζηλάου, καθηγητής σωματικής αγωγής, γνωστός από την έντονη δραστηριοποίησή του σε διάφορους αθλητικούς συλλόγους ως γυμναστής. Αυτή είναι λοιπόν και μία πρώτη επαφή που έχουμε με τα νέα παιδιά αυτής της Επιτροπής και επειδή θέλουμε να προχωρήσουμε και στις διαδικασίες, σύντομη γίνεται. Λοιπόν, πρώτα να μας μιλήσει ο Χρήστος Χατζηλάου. Το θέμα που θα μας αναπτύξει είναι το σκεπτικό για την ονομασία της κίνησης και από την εντύπωση ότι είναι και για την διαμόρφωση του σήματος. Χρήστο. Χρήστο, κύριε, καλημέρα σας. Θελήσαμε ένα όνομα έκπληξη. Ένα όνομα μη αναμενόμενο. Μια λέξη που να μας διαφοροποιεί από την υπάρχουσα κατάσταση. Που να ανοίγεται με αισιοδοξία προς το μέλλον, που να μην παραπέμπει σε πολυφορεμένα κλισέ πολιτικής ορολογίας, που να αποδίδει εύστοχα και λακωνικά το στίγμα που θέλουμε να δώσουμε. Επιλέξαμε την ποίηση. Μια λέξη που προέρχεται από την αρχαία ελληνική δίεση, η οποία ανάμεσα σε άλλα σημαίνει το επιτρέπει τη δίωδο, το διαπέμπει, το διαβιβάζει. Κοινώς, δίεση σημαίνει δίωδος, διέλευση, διαβίβαση. Δηλαδή, ένα μήνυμα αποδέσμευσης, μια απόπειρα απελευθέρωσης, ένα βήμα διαφυγής από ένα ανέλπιδο σήμερα προς ένα καλύτερο αύριο. Το αύριο που δεν περιμένουμε ότι θα μας χαριστεί, αλλά το αύριο που θα κερδίσουμε με το δημοκρατικό αγώνα που θα δώσουμε για το συλλογικό συμφέρον του νησιού μας. Όμως η δίεση δεν σημαίνει μόνο αυτό. Σε ένα δεύτερο επίπεδο και περισσότερο γνωστό, η δίεση αποτελεί δόκιμο όρο της μουσικολογίας. Ανυψώνει τη διάθεση του τόνου, οξύνει τη φωνή, κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που κάνει η ύφεση, της εναντιώνει. Ο πολιτικός συμβολισμός είναι προφανής και επίκαιρος. Δίεση κόντρα στην ύφεση. Ενάντια στην παραμικρή, στην παραθυμή συγγνώμη και ενάντια στις δυνάμεις εκείνες που κρατούν την κοινωνία μας στάσιμη, ανήμπορη και παραδομένη σε ένα καθεστώς διαχείρισης της μιζέριας, της έκπτωσης και του ψεύδους. Όλα αυτά θα τα τραβούν. Είναι θέμα χρόνου. Η δίεση έρχεται και θα νικήσει. Και η νίκη αυτή θα νίκει σε όλους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εμείς τον Χρήστο. Στη συνέχεια η Διονυσία Κασίου θα μας παρουσιάσει τώρα το κείμενο της ιδρυτικής διακήρυξης στα βασικά του σημεία. Καλημέρα. Εγώ θα σας κουράσω λίγο, θα σας διαβάσω την ιδρυτική διακήρυξη. Η εικόνα του τόπου μας σήμερα. Η ελληνική κοινωνία περνάει μια κρίση πολιετή και καλπάζουσα. Τη χειρότερη που γνώρισε από την μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα. Μια κρίση όχι μόνο οικονομικού χαρακτήρα, αλλά βαθιά ανθρωπιστική. Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών μας έχασαν και εξακολουθούν να χάνουν μεγάλο μέρος από τα εισοδήματά τους. Αντιθέτως, τα χρέη όλων μας αυξάνονται καθημερινά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκκλίνουν και βρίσκονται υπό την απειλή του μπουκέτου. Αρκετοί είναι αυτοί που δεν μπορούν να ανταποκριθούν πια στις βασικές ανάγκες της διαβίωσης. Ωστόσο, ένα τέταρτο του πληθυσμού βρίσκεται στο καθεστώς της φτώχειας. Επιπλέον, πολλά εργασιακά δικαιώματα που καταχθήθηκαν με αγώνες, θυσίες, ακυρώθηκαν βία και αντισυνταγματικά. Τα κοινωνικά αγαθά, η υγεία, η παιδεία, το περιβάλλον εμπορευματοποιούνται. Μέσα σε όλα αυτά, η ανεργία, ειδικά των νέων, φτάνει σε πρωτοφανή επίπεδα. Η νέα γενιά ξενιτεύεται. Οι θεσμοί διαλύονται. Η δημοκρατία κλονίζεται. Οι δομές καθαραίουν. Μέσα σε όλη αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, η τοπική αυτοδιοίκηση πλήγεται αναπανόρθωτα. Υπήρξε βέβαια ένα από τα μεγάλα θύματα των φιλελεύθερων πολιτικών της λιτότητας και της εφημερωμικής των αλληλεπάλληλων μνημονίων. Με την ακρίβεια. Η κυβερνητική πολιτική έχει οδηγήσει την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση σε μείωση της τάξης του 60% στους θεσμοθετημένους πόρους της. Η αυτοδιοίκηση δέχθηκε αλληπάλληλες εκπονεύσεις. Ο υπερσυγκεντρωτισμός αυτός, χωρίς την πρόβλεψη κάποιας ουσιαστικής ενδοδημοτικής αποκέντρωσης και παράλληλης πρόθεσης θεσμών κοινωνικού και λαϊκού ελέγχου, εξάλειψε την περιουσία της αυτοδιοίκησης.
βασικές κοινωνικές και συναφείς υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης έχουν συρρυκνωθεί ή καταργηθεί. Στην αυτοδιοίκηση εφαρμόζεται το σχέδιο απολύσεων εργαζομένων του δημοσίου τομέα, που αφού έπληξε αρχικά τους εργαζόμενους σημασίου του, σήμερα αγγίζει μέχρι και τους μόνιμους. Τα ονομαζόμενα σχέδια μετατάξεων, κινητικότητας, εφεδρείας κτλ. Καταλήγουν τελικά σε απολύσεις ή αποχωρήσεις εργαζομένων. Η ριζική ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό μεσαίωνα. Για τον τόπο μας. Τον τρόπο που βιώνει σήμερα το νησί μας την κρίση, σε αυτόν τον τρόπο υπάρχουν σοβαρές ευθύνες όσο άσκησαν διοίκηση ως τώρα, τουλάχιστον ως προς την επιλογή και την εξυπηρέτηση του υφιστάμενου στρέφου μοντέλου ανάπτυξης. Έτσι, σήμερα χαρακτηριζόμαστε από τη μονόπλευρη ανάπτυξη, τη στιγμή που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος μένουν αβοήθητες, πλήρη εξάρτηση των μονοπόλια του τουριστικού κεφαλαίου, υπερπροσφορά κοινών που δημιουργήθηκε με επιδότηση από το υστέρημά μας, αδυναμία σύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα, τέτοια που η τόπια παραγωγή να μην μπορεί να απορροφηθεί από τις πολλαπλάσιες ανάγκες που έφερε ο τουρισμός. Και τέλος, αποξίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορίας του τόπου μας. Και ας έρθουμε στις βασικές αρχές της πολιτικής μας χάραξης. Για εμάς η τοπική αυτοδιοίκηση είναι συμφασμένη με τη δημοκρατία, με τη συμμετοχή και την εξυπηρέτηση του πολίτη, με την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και την αυτοτέλεια της ανάπτυξης των δεξιοτήτων του στελεχειακού του δυναμικού. Ειδικά τώρα που βιώνουμε τη μεγάλη αυτή ανθρωπιστική κρίση, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Να αποτελέσει δηλαδή τον πυλώνα της κοινωνικής αλληλεγγύης και να ενισχύσει τις υπάρχουσες δομές, αξιοποιώντας το κοινωνικό της κεφάλαιο. Επίσης, απαιτείται να οργανώσει εκείνες τις συλλογικές αντιστάσεις που θα εναντιωθούν έμπρακτα στην εκποίηση της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας. Επιπλέον, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να στηριχθεί σε νέες τεχνολογίες, να αναδείξει την περιβαλλοντική ευαισθησία, να προωθεί στην αλληλέγγυη ιδιωτική δράση και να προσδιορίσει την τουριστική και πολιτιστική μας ταυτότητα. Γι' αυτό το λόγο επιθυμούμε η αυτοδιοίκηση σε όλες τις βαθμίδες της να δομείται θεσμικά με τέτοιο τρόπο ώστε οι αποφάσεις να αναλαμβάνονται συλλογικά και όχι αποκλειστά ή μονοπρόσωπα ή εκτελεστικά όργανα. Τα δημοκρατικά χαρακτηριστικά του σημερινού συστήματος πρέπει να ανατραπούν. Δεν σημαίνει το αίτημα της άνοιξης της δημοκρατίας και της συλλογικής λήψης των αποφάσεων. Οι συμμετοχικοί θεσμοί να αποτελούν θεμελιώδη συστατικό της αυτοδιοίκησης και κατά συνέπεια αναπόσπαστο βουλευτικό μέρος της θεσμικής συγκρότησης και πολιτικής υγείας. Οι θεσμοί αυτοί να περιλαμβάνουν και τις λαϊκές συνελεύσεις, το συμμετοχικό προϋπολογισμό και τα τοπικά δημοψηφίσματα.